Από το 2026 δεν είναι απεσταλτικό πλήθο το αποτέλεσμα ενό σοβαρού τραυματισμού ενό άντρα του σκύλου από το ερχόμενο όχημα. Ο υπέτειο για τον τραυματισμό που δήλωσε στο Δήμο την ίδια μέρα, δηλαδή στι 34, είχε αναλάβει την ευθύνη και εκ του νόμου θα έπρεπε φυσικά να καλύψει τα έξοδα απεκτάθμιση του πάντου ζώου. Ωστόσο, στι 4 του 2020 ο Δήμο δημοσιοποιεί την εξή ανακοίνωση. Την κάλυψη του εξόδου για την μεταφορά σε εξεγγελμένο κτηνιατρικό κτηνιατρικό στην Αθήνα άμεσα και προαρχή εξεγγελμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αυτό το σκύλο που δραματίζει και σε προεκτό ατύχημα κοντά στην περιοχή του ΤΕΛ, αποφάσισε ο Δήμος. Η μεταφορά του ζώου στην Αθήνα θα γίνει με ακροδοτημένο όχημα και τα επάγγελμα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τη 25 του 2020, οι ημερομηνίες έχουν σημασία. Απέτυχα τα έξοδα στην Δημοτική Αρχή για την ανακοίνωση αυτή και για την πρωτοβουλία ανάλυση των εξόδων. Καθώς ο δάσκαλος προέδρος θεώρησε ότι υπήρχε ενδεχομένως μια μικρή πιθανότητα ο υπέτειος να μην είναι το σκύλο και να το κλείψει άθελά του. Μάλιστα, η γενιά Λιφέρη ευχαρίστησε διευκόλυντας τα εξής. Αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο Δήμος, έσπευσε να κάνει όλες τις ενέργειες οποιοδήποτε κόστος. Δεν έχει κανείς το τεκμήριο πεστησίας και ορισμένα άλλα δηλώσει. Με μεγάλη λύπη διαπίστωσα. Τι έγινε, τον κορώνα. Διαπίστωσα πως ο Δήμος με έγγραφο στις 25 του 2020, δηλαδή την ίδια μέρα που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και μου υποκρίθηκε η διαβάτηση της κυρίας Ελφέρη, ζητά από το αφήτη την εξολοκλήρου κάλυψη του κόστου περιθώρησης κονσουλίας του σκύλου. Ερωτώ, γιατί η Δημοτική Αρχή προέβη στην διατύπωση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, εφόσον τελικά ζητά από το αφήτη την κάλυψη των εξόδων. Δεύτερον, η κυρία Λιφέρη, που μπορεί να αποφασίσει πρώτη να ζητήσει συγγνώμη για την παραπληροφόρηση την οποία εκθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι υπότες. Και τρίτον, η ανακοίνωση του Δήμου έγινε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Τέλος, έπρεπε να τονίσω το θεωρώ απαράδεκτο στο βωμό των εκπρόσωπων της επικοινωνιακής τακτικής να παραπληροφορούνται οι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μια δεύτερη ερώτηση σχετικά με τις επεπάλληλες υποθέσεις πράξεων αναλογισμού, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια, μια και υπάρχει μια χωροδόμηση, θεωρώ ότι είναι επίκαιρο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Δημοτική Αρχή προτίθεται σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία να εξετάσει κάποιες περιπτώσεις πράξεων αναλογισμού που αφορούν το παλιό σχέδιο πόλης, προκειμένου να μπορέσουν να ξεκολλήσουν έτσι ώστε να δημιουργηθούν μια αναπτυξιακή προοπτική. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν περιπτώσεις 5 για 10 ετών, οι οποίες παντώνουν στην Ειδική Υπηρεσία και για τις οποίες έχουν ενδειχθεί οι πολίτες. Δηλαδή, πράξεις αναλογισμού, τις οποίες έχουν ενδειχθεί οι πολίτες και έχουν πληρώσει. Ευχαριστώ. Bravo.